Καλήσατε τους Έλληνες να ενισχύσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να συμμετάσχουν εκλέγοντας τους ευρωβουλευτές τους όταν είναι δημοκρατία και κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα προσπάθησαν να απαξιώσουν ένα ψήφισμα είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κανείς του Ευρωκοινοβουλίου. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Όσον αφορά το κράτος δικαίου στο οποίο αναφέρεστε, είναι ένα παραμύθι, θα με επιτρέψετε την έκφραση, αλλά χωρίς δράκο. Είναι για να μπουν τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην αφετηρία με καλύτερους όρους για τις ευρωεκλογές. Βεβαίως το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, λαμβάνουμε τις παρατηρήσεις, αλλά δεν συμμετέχουμε στα πολιτικά παιχνίδια. Και είχε δίκιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είπε: αν συνεχίσει αυτό το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, σε επόμενα ψηφίσματα τέτοιου είδους δεν θα συμμετέχουμε. Αυτό που έχει αξία είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει τεράστια βήματα της Ελλάδας προς την κατεύθυνση του κράτους δικαίου, τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών και πρωτοβουλίες για διαφάνεια και κυρίως προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας. Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κατεξοχή δημοκρατικό οργανισμό, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Είναι πρόσφατη αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2023, του Ιουλίου του 2023, προς την κατεύθυνση του κράτους δικαίου. Μα το είπε και η διαφάνεια, η παγκόσμια διαφάνεια. Τι είπε? Ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, από το 2012 έως το 2022, έχει ανέβει 43 θέσεις στην κλίμακα της προστασίας και των δημοσιογράφων και του κράτους δικαίου. Άρα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά δεν θα πιάσει τόπο στις εκλογές, κυρίως στην Ελλάδα.